Και το Πασόκ θέλει να επαναπατρίσει τους ψήφους του που του φύγανε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό. Έτσι. Η μόνη ελπίδα να εδραιωθεί το ΚΙΝΑΛ θα έπρεπε να είναι η απλή αναλογική, την οποία δεν την ψήφισε. Από εκεί και πέρα, το ΚΙΝΑΛ προσπαθεί, έχει δύο αυτό. Ή θα πάμε προς το ΣΥΡΙΖΑ, άρα κινδυνεύει να μας απορροφήσει όλους, ή θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, άρα κινδυνεύουμε να μην έχουμε ερίσματα στον χώρο τον οποίο διεκδικούμε και ο οποίος παραμένει κενός. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι όταν η τακτική αυτή. Γιατί είναι κενός. Δεν το καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά. Ναι, αλλά το ΚΙΝΑΛ δεν θέλει. Θέλει να καλύψει, δεν θέλει να το καλύψει αυτό. Και η υποχρέωσή του είναι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν σύρεται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία διασπάται, διότι υπάρχει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς που δεν θέλει να το κάνει αυτό. Και όχι μόνο για τη συμφωνία για το Μακεδονικό, είναι παλιότερα τα σύμφωνα συμβίωσης. Θυμάστε ότι από τότε που έχουν φτιαχτεί δεν έχουν ψηφίσει τίποτα σοβαρό όλοι μαζί. Το πρόβλημα είναι όταν ξαναδιαβάζει τα εθνικά ζητήματα για να καθορίσει την τακτική σου. Εμένα αυτό είναι που δεν μου αρέσει. Κλείνουμε. Πάμε στην αριστερά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι αφού είναι η Δύση η οποία καθορίζει τα πράγματα, όποιος θέλει να λυθεί η ιστορία με τα Σκόπια, στην πραγματικότητα παίζει το παιχνίδι του υπεριαλισμού. Ως γενική αρχή τώρα θέλει πάρα πολύ κουβέντα, διότι όντως υπάρχει ένα ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ και ένα ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπεριαλισμού γενικώς να λυθούν αυτά τα πράγματα, αλλά ο υπεριαλισμός αν θέλει να τα λύσει θα τα λύνει χωρίς να ρωτήσει. Άρα μη θεωρούμε ότι ο σκοπιανικός αλυτρωτισμός, whatever είναι αυτό, ή ότι η συμφωνία είναι υποχρέωση που κρατάει από το 1993 ανοιχτά τα πράγματα, είναι πίεση, οφείλεται σε πίεση του υπεριαλισμού, ο οποίος μας παρακολουθεί 25 χρόνια και παρακαλάει την Ελλάδα να δεχτεί κάτι σχετικά με το με να την βάλει γλώσσα. Και μια δόση άρα διπλωματικού θέλει κινησμού. Μεγαλύτερη ανάλυση. Συγγνώμη, αυτό. Μια δόση διπλωματικού κινησμού εδώ, ότι εάν μια αριστερή κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις επιδιώξεις του υπεριαλισμού για να πάρει μια πολύ καλή συμφωνία, καλώς κάνει. Αν συγκρίνουμε τη συμφωνία. Σίγουρα που δεν μπορείς να ματαιώσεις τις επιδιώξεις του υπεριαλισμού καταψηφίζοντας μια συμφωνία. Διότι αυτό σημαίνει ότι ο υπεριαλισμός είναι μια χάρτινη τίγρης. Και άρα γιατί καθόμαστε και τι κοιτάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο πέραμα.